Τα φορολογικά βάρη στις επιχειρήσεις και η δεδομένη δυσκολία των καταναλωτών να προχωρήσουν σε αγορές είχαν σαν αποτέλεσμα μια υποτονική κίνηση ανήμερα της Black Friday στη Ζάκυνθο. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τον χειμώνα που αναμένεται και φέτος δύσκολος, ώστε το λιανικό εμπόριο να σταθεί στα πόδια του. Ο κόσμος δεν βγήκε έξω, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή ο κόσμος να βγει στην αγορά. Έχει άλλα προβλήματα που τον ταλανίζουν και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Είναι μια καθημερινή μέρα, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Και αυτό είναι ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά και θα προτιμήσει να πληρώσει τις ρυθμίσεις, κάποιες υποχρεώσεις, και όλα τα άλλα είναι δευτερεύον, πιστεύω. Ορισμένοι επιχειρηματίες τονίζουν την αναγκαιότητα να υπάρχει αισιοδοξία στην αγορά και κάλεσαν τους καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια τους όλο αυτό το διάστημα που θα υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις. Η Ζάκυνθος έχει τη δυνατότητα να δώσει πολύ καλές τιμές, αρκεί ο κόσμος να βγει να περπατήσει και να το ψάξει. Είναι τα σημεία των καιρών, θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτά, γιατί το εμπόριο έχει πάντα τις δυσκολίες του, αλλά δεν πεθαίνει. Να είναι ενημερωμένοι από πριν για να μπορούν να πάρουν αυτά που θέλουν. Νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ καλό που γίνεται, όπως και οι εκπτώσεις είναι πολύ καλές που γίνονται για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Οι επιβαρύνσεις από το φορολογικό νομοσχέδιο απασχολούν αρκετά τις επιχειρήσεις, με τους ιδιοκτήτες να σημειώνουν ότι και στη Ζάκυνθο, που στηρίζεται αρκετά από την καλοκαιρινή σεζόν, ο κίνδυνος για λουκέτα είναι μεγάλος. Απλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο δεν θα ψηφιστεί, δεν θα περάσει, γιατί είναι κάτι που είναι η ταφόπλακα για τις επιχειρήσεις σαν τις δικές μας. Νομίζω ότι πρέπει να το πάρει πίσω η κυβέρνηση και να εντατικοποιήσει τους ελέγχους. Έστω και ένας να φύγεται και να πληρώσει παραπάνω φόρο είναι παράλογο, και το 2023 δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Με την κίνηση λόγω Black Friday στη Ζάκυνθο να καταγράφεται σε μέτρια επίπεδα, οι επιχειρηματίες του νησιού επαφίων τις ελπίδες τους στην περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπου αναμένουν τους καταναλωτές να είναι πιο γενναίοι στις αγορές τους.